Σε συνεχή εγρήγορση βρίσκεται η σεισμική δραστηριότητα στα νότια των Χανίων μετά και την δόνηση των 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή και έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε σχεδόν όλους τους νομούς της Κρήτης. Μέχρι και τις τελευταίες ώρες κατεγράφησαν πάνω από 90 δονήσεις, οι οποίες, αν και μικρού μεγέθους, ήταν ιδιαίτερα αισθητές στους κατοίκους της Παλιόχωρας και των Σφακίων. Οι σεισμολόγοι, οι οποίοι παρακολουθούν το φαινόμενο, έκαναν λόγο για σμήνο σεισμών, το οποίο όμως δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Όταν έχεις 93 σεισμούς, δεν είναι αρκετή για να κάνεις μία, αν θέλετε, πάρα πολύ αξιόπιστη στατιστική. Έχεις ένα πρώτο αποτέλεσμα, το οποίο όμως έχει κάποιο βαθμό σημαντικής αβεβαιότητας. Εάν γίνουν 150 με τα ίδια μεγέθη, δεν πρόκειται να βλάψουν κανέναν. Όμως οι 150 θα είναι πολύ περισσότεροι από τους 90 και η στατιστική την οποία θα κάνουμε σε μία, σε δύο, τρεις μέρες από τώρα θα είναι πολύ πιο σταθερή, πολύ πιο κατασταλαγμένη και αξιόπιστη. Το τελευταίο 24ωρο η σεισμική δραστηριότητα έχει αρχίσει να υποχωρεί και τα μεγέθη να είναι αρκετά μικρά. Την ίδια ώρα, κάτοικοι των νότιων περιοχών του νομού Χανίων αλλά και γενικότερα του νομού εκφράζουν την εν μέρη ανησυχία τους από το πλήθος των δονήσεων που κατεγράφησαν το τελευταίο διάστημα. Οπωσδήποτε, όταν δεις ένα δυνατό σεισμό, είναι δυνατόν, ας πούμε, για να μην φοβηθείς. Λογικό είναι. Στην αρχή ναι, αλλά μετά εντάξει. Αφού δεν ξέρει κανείς αν είναι μετασεισμοί ή προσεισμοί. Γιατί... Αφού ξέρω και ακούω από τις ειδήσεις από όλα ότι δεν είναι δυνατός ο σεισμός, είναι μικρή η ακολουθία η σεισμική. Γιατί να αγχώνομαι τώρα. Φυσικά και μας τρομάζει, δεν ξέρουμε πού θα βγει αυτό και πώς θα καταλήξει. Σαν φαινόμενο, όχι, δεν με αγχώνει. Το γεγονός ότι έχει υπάρξει τις τελευταίες μέρες πολύ συχνά είναι, θεωρώ, ένα λίγο πλήγμα για τους ανθρώπους. Όπως τονίζουν ωστόσο οι ειδικοί, το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και πρέπει όλοι να λαμβάνουν τα προληπτικά μέτρα. Για να πέσει κάποιο σπίτι από... ή κάποια σπίτια από ένα σεισμό, είναι μια ακραία περίπτωση. Το να πέσουν όμως αντικείμενα να μας τραυματίσουν μέσα στο ίδιο μας το σπίτι ή και ακόμα και να μας σκοτώσουν είναι πολύ πιο συχνό και πολύ πιο επικίνδυνο. Θα πρέπει λοιπόν ψυχραιμία, υπομονή, γιατί όπως είπα θα συνεχιστούν αυτοί οι σεισμοί, οι μικροσεισμοί εκεί, και βεβαίως όλα αυτά τα απλά πρακτικά μέτρα μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο χώρο εργασίας μας, που πραγματικά μπορούν να μας προστατεύσουν.